Μαζικές πωλήσεις στον κλάδο της τεχνολογίας πυροδότησαν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Nokia, με τη δική της μετοχή να καταγράφει βουτιά έως 12%. Παρότι η φιλανδική εταιρεία έκλεισε το πρώτο τρίμηνο με κέρδη 177 εκατομμύρια ευρώ, οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τα αποτελέσματα της μονάδας δικτύου, όπου τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν πτώση 60%. Οι επιδόσεις αυτές θέτουν αναμφιβόλωτα πολυδιαφημιζόμενα σχέδια συγχώνευσης με τη γαλλική Alcatel, συγχώνευση που θα γεννούσε έναν Ευρωπαίο πρωταθλητή στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.